απογευματινά χειρουργία με πληρωμή στα δημόσια νοσοκομεία περιλαμβάνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο, το οποίο στοχεύει στην αποσυμφόρηση των χιλιάδων περιστατικών με φόντο τις τεράστιες λίστες αναμονής και την ταλαιπωρία των ασθενών. Όλα αυτά δεν συνθέτουν ένα σύστημα υγείας δημόσιο και δωρεάν, αλλά ουσιαστικά θα είναι ένα ξεθεμελιωμένο σύστημα υγείας που η ταμπέλα του θα είναι μόνο δημόσια και δωρεάν και η λειτουργία του επί της ουσίας θα είναι ιδιωτική και επιπληρωμή. Το θεωρούμε τερατούργημα, έκτρωμα, δεν θα πρέπει να περάσει, θα πυκνώσουν οι κινητοποιήσεις, οι αντιδράσεις μας. Προσπαθούν να το περάσουν, οι αντιδράσεις του κόσμου αλλά και οι δικές μας θα είναι τεράστιες, πρέπει να καταλάβουν ότι δεν αντέχει ο κόσμος να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές από τη μια και από την άλλη να βάζει το χέρι στη τσέπη για να χειρουργηθεί ή οτιδήποτε άλλη χειρουργική ή ιατρική πράξη κάνει. Ασθενείς θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να χειρουργηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και να μην περιμένουν στις λίστες αναμονής έως και 1,5 χρόνο. Για νομοσχέδιο τερατούργημα κάνουν λόγο εργαζόμενοι στο Παγνί, οι οποίοι προσανατολίζονται σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Είμαστε αντίθετοι και το καταγγέλουμε. Θα υπάρξουν αντιδράσεις και από την πλευρά της ΠΟΕΔΗΝ και από όλα τα σωματεία, γιατί ουσιαστικά ανοίγει η κερκόπορτα της μερικής ιδιωτικοποίησης των δημοσίων νοσοκομείων. Αντί να προσλάβει προσωπικό καινούριο, να αυξήσει τους μισθούς όλων των εργαζομένων, ώστε να μην έχουν ανάγκη να δουλεύουν διπλοβάρδιες ή να ψάχνουν πελάτες τους ασθενείς, η κυβέρνηση κάνει ακριβώς το αντίθετο. Βάζει το ιατρικό προσωπικό να ψάχνει πελάτες και βάζει το υπόλοιπο προσωπικό να γίνεται ελάστιχο για να μπορέσει να καλύψει το μισθό του και να καλύψει τις ανάγκες του. Μόνο στο Παγνί εκκρεμούν 6.000 χειρουργία, ενώ σε επίπεδο Κρήτης ξεπερνούν τα 13.000. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη, ο οποίος σχολίασε και τις αμοιβές, οι οποίες πρόκειται να καθοριστούν στα απογευματινά χειρουργία. Αυτά που τουλάχιστον δημοσιογραφικά έχουν βγει στην επικαιρότητα αυτές τις δύο τελευταίες μέρες, μιλάμε από 600 ως 1.000 ευρώ που θα πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του. Η ασθενσιολόγο, χειρούργο, μια τσέπη βέβαια του πολίτη που τα τελευταία 10 χρόνια είναι συνεχώς τρύπια και συνεχώς από αυτόν ζητάνε. Θα πρέπει όμως να μεριμνήσει η κυβέρνηση ξανά με προσλήψεις. Πού θα νοσηλευτούν αυτοί οι άνθρωποι, σε ποιους θαλάμους θα μπει, με τι πληρότητες και πώς θα πορευτούν τα δημόσια νοσοκομεία. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουν μέτρα και να δούνε τι θα πρέπει να γίνει. Αν θέμε να λέμε ότι έχουμε δημόσιο σύστημα υγείας ή ουσιαστικά ένα ιδιωτικό σύστημα είτε μαύρα είτε νομιμοποιημένα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι συζητούνται αμοιβές της τάξης 100 έως 200 ευρώ για αναισθησιολόγους και 250 έως 450 ευρώ για χειρουργούς, ενώ το λοιπόν υγειονομικό προσωπικό θα αμείβεται για την απογευματινή εργασία του από το νοσοκομείο.